δεν συνηθίζεται αυτό στο χώρο μας, θα το ξέρεις και καλύτερα. Μου έδωσε τόσο χώρο και τόσο χρόνο, γιατί ήταν τόσο κομπλεξάριστος και φυσικά και μαζί με τον Βαγγέλη τον Περί, που επίσης λατρεύω πολύ. Με πίστεψαν πολύ, οπότε έλα, ρώτα. Και επειδή κανείς δεν περίμενε από μένα ότι, ξέρεις, με είχαν και λίγο ότι η Δούκισσα μας αγαπάει και ότι λέει το λέει με ειλικρίνεια και με αγάπη, ναι, και χωρίς κακία τέλος πάντων. Ό,τι και να τους ρωτούσα, ναι, όχι, απαντούσανε. Ξέρεις τι γινόταν, ότι εσύ τελικά στο τέλος έκανες τις πιο απίστευτες ερωτήσεις και από εκεί που περίμενες ότι θα τη φας από το θέμα, ερχόταν ένα ξαντόπλος μετά ακριβώς. Σε ρωτούσε, ρωτούσες με για τα ερωτικά που κάποιος, ας πούμε, απέφευγε να τα απαντήσει αυτά τα πράγματα και του έλεγες εσύ, τι γίνεται, πώς είσαστε μαζί με τη Μαρία. Από πού μου ήρθε αυτή η ερώτηση, εγώ πολύ την περίμενα. Αλλά εμένα πραγματικά με ενδιέφερε. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή, ποτέ δεν με ενδιαφέρει να βγάλω την είδηση. Και αυτό δεν ενδιαφέρει ούτε το θέμα. Δηλαδή, να ρωτήσουμε αυτά γιατί πρέπει να βγάλουμε αυτή την είδηση, αυτόν τον τίτλο. Όχι, μου λέει, ρώτα ότι σε ενδιαφέρει. Αν με ενδιαφέρει εμένα, θα το ρωτούσα. Αν δεν με ενδιαφέρει, δεν θα ρωτήσω. Έχεις πολύ δίκιο. Θέλω να μπεις μια κανονική σου μέρα τώρα με τα παιδιά. Δηλαδή, καταρχάς, συντηρήσε και διατηρήσε. Και αυτό το κορμί ή είναι DNA ή πλάκα μας κάνεις ή κάνεις 5 ώρες γυμναστική την ημέρα ή δεν τρως τίποτα ή δηλαδή εντάξει. Κοίταξε, το σώμα έχει γίνει καλύτερο μετά που γέννησα την Αναστασία. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Μήπως είναι οι ορμόνες του κοριτσιού που μέσα μου άλλαξαν τις δικές μου ορμόνες. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως άλλαξε ο μεταβολισμός, πάλι έγινα όπως όταν πήγαινα σχολείο που πραγματικά... Ήμουν αδύνατη χωρίς προσπάθεια. Με το Σάβα ήταν αλλιώς τα πράγματα, δηλαδή υπήρχε διαφορά. Με το Σάβα, επειδή είχα θυλάσει και αρκετό διάστημα, mm-hmm, ήμουνα 2 κιλά παραπάνω από τα φυσιολογικά μου. Μάλιστα. Τότε. Γενικά όμως δεν είχα αγχωθεί ποτέ με τη ζυγαριά. Mm-hmm. Ξέρεις, πέρασα τόσο ωραία την περίοδο, δηλαδή την έζησα την περίοδο της εγκυμοσύνης μου και τη μία και την άλλη. Γενικά ήμουν τόσο χαρούμενη που δεν με ένοιαζε αυτό. Τώρα προέκυψε. Να σου πω την αλήθεια και εγώ με αυτή την φωτογραφία που μου έδειξες από το Madwalk στην αρχή, όταν μετά είδα δηλαδή το αποτέλεσμα, πήρα τηλέφωνο τη γυμναστριά μου, την κυρία Λίτσα. Της λέω, κυρία Λίτσα, τελικά κάναμε δουλίτσα. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είχα... Δεν είχα ξαναδεθεί έτσι να με δω. Παρακαλώ να την ξαναδούμε λίγο. Έχω λόγο να την ξαναβλέψεις. Εμπέρα να την δω και εγώ λίγο εδώ. Ξέρεις γιατί σου λέω, γιατί εδώ φαίνονται και οι κοιλιακοί σου. Δηλαδή, είναι σκληρό. Κυρία Λίτσα. Κυρία Λίτσα, τη μόνη κυρία Λίτσα που ξέρω εγώ είναι την πατέρα. Αν θες να την πάρω ένα τηλέφωνο να δω πώς θα μας πάει. Και θέλω πάρα πολύ. Εδώ. Ναι. Ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, γι' αυτό και να δώσω συγχαρητήρια στην κυρία Λίτσα. Στην κυρία Λίτσα, όλα κυρία τα Λίτσα. Δεν θέλει προσπάθεια πάρα πολύ. Υπάρχει ένα σύνθημα, το ξέρεις. Κυρία Λίτσα για καλή κυλίτσα. Πολύ σωστά, θα χαρεί η κυρία Λίτσα. Να σου πω κάτι, είναι να γίνει τρόπο ζωής με το απαιτητικό πρόγραμμα των παιδιών. Ξέρεις, ήταν και λίγο διέξοδος η γυμναστική και μετά φαντάσου μου γίνεται τόσο πολύ... μέσα στην καθημερινότητά μου μεγάλη ανάγκη να έχω μισή ώρα, μία ώρα για τον εαυτό μου, που μπορεί να ξυπνούσα και στις διακοπές, μισή ώρα πριν ξυπνήσουν τα παιδιά για να κάνω λίγο γυμναστική. Α, το κάνεις και εσύ αυτό, πριν ξυπνήσεις το παιδί, ναι, το κάνω κι εγώ. Κάθε μέρα? Όχι κάθε μέρα, μια φορά το χρόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Μυστικό επιτυχίας. Τώρα πες μου λίγο σοβαρά. Εσύ, σηκώνεσαι, τι ώρα περίπου την κάθε μέρα? 8. Τα παιδιά θα σηκωθούν εκεί 8 η ώρα. Τον Σάββατο ξυπνάω 8 και 4, γιατί πρέπει να πάω στο σχολείο του 9. Ξυπνάει εύκολα, ναι. Και τον πάω στο σχολείο. Και τον πάω στο σχολείο. Η Αναστασία ξυπνάει 9 παρατέταρτο. Ωραία. Και ο Σάββατο, το Σαββατοκύριακο, ξυπνάει 9 η ώρα. Πήραν από μένα, γιατί κατά βάθο είμαι τρομερά υπναρού. Και νομίζω πω να πάει δημοτικό ο Σάββατο και η Αναστασία μετά. Και θα πρέπει να ξυπνάνε πιο νωρί, θα έχω πρόβλημα. Όχι, δεν θα γίνει. Όλα θέμα συνήθεια. Εμεί δεν θα βγει καθόλου. Εσύ μετά κάνει τι δουλειέ σου. Τι τρως το πρωί, είναι πραγματικά με ενδιαφέρει. Τι θα φας πρωινό, τι θα φας? Δεν το περίμενα να το κάνουμε αυτό εδώ σήμερα. Γιατί? Ωραία, λοιπόν, για πρωινό θα φάω είτε chocolate stars. Chocolate stars. Yeah. Αβέξ Σαββά, μαζί με το Σάββα. Είναι κάτι δημητριακά, παιδικά, βιολογικά, σοκολατένια, ναι. Αστεράκια είναι. Α. Πολύ ωραία, να τα πάρεις στον Αναστάσιο. Όχι, να τα πάρω, τα τρώει, αλλά αυτά θα μου κάνει εντύπωση. Δεν θα μπορούσαν να ήταν παχυντικά ουσιαστικά, λέω για κάποιον. Δεν το είπα, για παιδιά είναι. Για παιδιά. Μάλιστα. Mm-hmm. Άρα σηκώνεστε τώρα μια. Chocolate stars. Yeah. Κατά τις 9 λέμε, 8 και 4, 8.30. Να φάει το παιδί πριν πάει στο σχολείο. 8 και 20. 8 και 20. Τι ώρα ξανατρώς? Κατά τις 11 τρώω φρουτάκια. Τι φρουτάκια, ας πούμε? Σήμερα έφαγα αχλαδάκι, μιλεράκι, λωτό. Α, και λωτό. Λωτό. Λωτό, μάλιστα. Ωραίος ο λωτός. Παχυντικός ο λωτός. Αλήθεια? Πολύ. Δεν το ξέρω. Ούτε θα το καταλάβεις ποτέ. Μάλιστα. Μέσα φορά της καλύτερα. Μετά τι ώρα θα φας? Μία, μεσημεριανό. Μα τρως τη μία.
Αφού τρώνε και τα παιδιά στη μία. Τι θα φάτε στη μία, σου, εσύ τι θα φας. Λοιπόν, Δευτέρες τρώμε φακές. Τη φαχή πώς θα τη φας. Με ρύζι. Σε survivor είσαι. Μακόλυδε, υπέροχο. Θα, ψωμί θα έχεις. Μία φέτα. Μία φέτα. Mm-hmm. Μαύρο ψωμί. Μαύρο μας αρέσει. Μαύρο ψωμί. Σαλατούλα. Αβεβαίως. Αβεβαίως. Πάντα έχει σαλάτα το πρόγραμμα για να παίρνουν παράδειγμα και τα παιδιά. Ένα πιατάκι θα βάζει φακί. Πολλάκι, πόσο φακί. Ωραία, πολλάκι. Ωραία. Πόσο με ρωτά εμένα, δύο πιάτα. Ωραία. Παχαίνει φακί. Όχι, μου ωραία. Το μεσημεράκι μετά τι ώρα θα βάζει το μεσημεράκι. Μετά. Μετά μπορεί να φάω κατά τις 4. Τέσσερις. Τι, πάλι φρουτάκι. Όχι πάλι φρουτάκι. Τι. Συνήθως τρώω. Κάνω παγωτάκι. Α, γλυκάκι. Κάνα γλυκάκι. 0% και τέτοια. Όχι, κανονικό. Κανονικό. Πάρα πολύ. Σοκολατένια. Να δείτε στο τέλος θα τρώει περισσότερο από μένα. Αυτό θα τρελαθώ. Μετά, 4 ώρα φάγαμε το παγωτάκι μας. Μετά απόγευμα. Τρώμε 7,5 ώρα βραδινό. 7,5 αυτό ώρα. Είναι το μυστικό. Τρώω νωρίς βραδινό. Τι ώρα θα τρώω, τι θα φας το βράδυ. 7,5. Ότι τρώνε και τα παιδιά. Πίτσα, μακαρόνια με τυρί. Αλήθεια, το μεσημεριανό, αν ήταν κανένα κρεατάκι ωραίο, λίγο παστισάκι. Και είναι τελευταία φορά που θα φας. Ναι. Κάθε 11 σε πιάσει μια λιγούρα. Νιώθω ότι είμαι ο κύριος Μουλίνος ξαφνικά. Θα στείλω πολλά φιλιά στον Γιώργο. Γιώργο, φιλάκια. Έχεις πάει στο Μουλίνο. Ναι, καλέ. Ναι, μου έχει δώσει και μια εξαιρετική συνταγή για πρωινό. Ναι, να είναι καλό ο Γιώργος, επειδή συνεργαζόμαστε από τους καλύτερους στο χώρο του πολύ που έχουμε στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, και αν σε πιάσει πίνα στις 11. Καλή, κοιμάμαι από τις 9.30. Α, αυτό σε σώζει. Α, αυτό είναι. Τι γίνεται με εμάς που δεν τα πάμε καλά με τον ύπνο. Γιατί? Που δεν συμπαθούμε τον ύπνο, που θέλουμε να ξενυχτάμε. Εδώ, όποιος βρει λύση. Σε εμάς ο σύζυγος κοιμάται από νωρίς. Βάζουμε μαζί. Μαζί. 9,5 ώρα στο κρεβάτι για ύπνο. 9,5 ξαπλώνουμε. Μπορούμε να δούμε καμιά σειρούλα, κανένα βιβλιάκι. 9,5 ξαπλώνεται. 9,5 εμένα με πιάνει μια υπερδιέγερση. Ένα σύστρος. Ένα, θέλω να πάρω το Διονύση τηλέφωνο να πάμε κάπου καμιά βόλτα. Ο Διονύσης δεν έρχεται ποτέ. Πάω μόνος μου. Γιατί Διονύση. Το σύζυγο τον αφήνεις να βγει μια παρέα, ρε παιδί μας, που θα πάω με δύο φιλέ. Φυσικά και όχι. Πάμε σπίτι να πάμε δύο φιλεράκια. Δεν το λέει. Δεν το λέει. Είναι ελεύθερος αν θέλει. Δεν θα κάνει τη σταματήσω. Ρε παιδί μου, έτσι έχετε να πάει με δύο φίλους να πάει κάπου. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Καλά, δεν είπα κάθε μέρα. Μια φορά να κάτσει με δύο φίλους σου να πιει ένα πάνω να πιει. Το μεσημέρι είναι το βράδυ. Το βράδυ όχι. Εσύ να του πει να πάμε δύο φίλες μου μια βόλτα. Όχι. Εγώ μπορεί να έχω πάει για ένα φαγητό μια φορά στα 8 χρόνια που είμαστε μαζί. 8 χρόνια είστε μαζί. Ναι. Πέρασαν 8 χρόνια. Να πίστευτο. Είναι απίστευτο. Γρήγορα αρχίζω και. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς περνάνε έτσι τα χρόνια. Και με πιάνουν και αυτά τα υπαρξιακά. Και λέω πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και να ζούμε την κάθε στιγμή. Και να μην μένουμε σε μικροπράγματα. Και να γελάμε δυνατά. Και να μην μας νοιάζει τίποτα. Και να μην μας νοιάζει η γνώμη των άλλων. Και να είμαστε χαρούμενοι. Συμφωνώ. Και έρχεται μετά η καθημερινότητα και σε βουτάει πάλι μέσα στα. Σε παίρνει στα νερά της. Και λες, αχ, μια ανάσα να πάρω θέμα λίγο να χαμογελάσω. Και ξανά από την αρχή. Εντάξει, πλέον παίρνουμε ανάσες και από τα παιδιά μας. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Να τα έχει ο Θεός καλά όλα τα παιδιά του κόσμου. Τι έχεις εκεί. Βέβαια. Πριν όμως μου το ανοίξεις, γιατί μου το έφερες για δώρο και ναι. Θέλω να μου το πεις, θέλω να σου πω ότι σου έχω ένα δώρο που θα το πάρεις μαζί σου.